Καμουφλαρισμένες εστίβες από ψευδοτάβανα εντοπίστηκαν οι 373 συσκευασίες με τα 104 κιλά κάναβης εντός του εμπορευματοκιβωτίου. Η τεράστια ποσότητα ναρκωτικών βρισκόταν σε κρύπτη μέσα στις στίβες και ήταν αεροστεγό συσκευασμένη σε νάιλον και αλουμινόχαρτο για να μην γίνει αντιληπτή από κανένα έλεγχο. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο ανακριτής της υπόθεσης, η πληροφορία που έφτασε στην ΙΚΑΝ έκανε λόγο για άφιξη τεράστιας ποσότητας ναρκωτικών από τον Καναδά για λογαριασμό του 39χρονου Βόσνιου και συνεργατών του. Από έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι στις 12 Μαρτίου εισήχθηκαν στην Κύπρο 3 εμπορευματοκιβώτια από τον Καναδά. Το ένα από αυτά θεωρήθηκε ύποπτο και τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση. Διαπιστώθηκε ότι εισήχθηκε στην Κύπρο στο όνομα της εταιρείας του δευτέρου υπόπτου. Η εταιρεία είχε συσταθεί μόλις ένα μήνα πριν την άφιξη του φορτίου. Αυτό κίνησε υποψίες στην ΙΚΑΝ. Όπως ισχυρίστηκε ο 48χρονος ιδιοκτήτης, η εταιρεία έγινε κατόπιν υποδείξεων του 42χρονου, ο οποίος πιάστηκε παυτοφόρο να εκφορτώνει τα ναρκωτικά. Μαζί του και ο 49χρονος ιδιοκτήτης της γης στον Ύψωνα, όπου τοποθετήθηκε το εμπορευματοκιβώτιο, καθώς και δύο Νιγηριανοί που κλήθηκαν έναντι αμοιβής, όπως ισχυρίστηκαν, για να βοηθήσουν στην εκφόρτωση. Αφού αποσφράγισαν τις πόρτες του εμπορευματοκιβωτίου, ξεκίνησαν να ξεφορτώνουν το περιεχόμενό του. Ώρα 3:30 έγινε συντονισμένη επέμβαση από την αστυνομία των Βρετανικών βάσεων σε συνεργασία με μέλη της ΙΚΑΝ, όπου και ανακόπηκαν. Από τη σκηνή, ανακριτές περισυνέλεξαν τεκμήρια, ενώ από τις οικίες των υπόπτων έχουν κατασχεθεί κινητά τηλέφωνα, καθώς και διάφορα έγγραφα. Οι δύο από τους 6 συλληφθέντες τέθηκαν υπό 8ήμερη κράτηση, ενώ οι άλλοι 4 7 μέρες. Τελευταία χρόνια υπάρχει μια σημαντική κατάσχεση όσον αφορά την κάναβη, δηλαδή από το 2015, όπου υπήρξαν 226 κιλά που έχουν κατασχεθεί. Το 2016 170, το 2015 ήταν 226, το 2017 150, το 2018 318 και μέχρι σήμερα 127. Οι αρχές έχουν ζητήσει ήδη την έκδοση των τεσσάρων στην Κυπριακή Δημοκρατία.